Ανοσομεγιώματα ή προποσύντηλε πατέρα Δαμασκηνέ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητά μας παιδιά. Τα Χριστούγεννα, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν νόημα βαθύτατα πνευματικό, Άγιο και Σωτήριο. Γιατί με αυτά δεν εορτάζουμε ένα οποιαδήποτε γεγονός, αλλά την ίδια την έμφαση με σάρκα και οστά του Θεού στη γη και ανάμεσά μας. Μας θύμισε ιδιαίτερα με την επίσκεψή του αυτή, υπέροχα, ανυπέρβλητα, μοναδικά, καθώς ένωσε τη δική μας ανθρώπινη φύση με τη δική του την θεϊκή. Έτσι έχουμε την εμφάνιση του Θεανθρώπου στην ιστορία. Την ένωση του κτιστού πλάσματος με τον ίδιο τον άκριστο πλάστη και Θεό. Σκοπός δε αυτής της Θείας Παρέμβασης είναι η θέωση του ανθρώπου. Οπότε με τα Χριστούγεννα δεν κάνουμε τίποτε άλλο τελικά από το να ζούμε την αναδημιουργία μας, την ανάπλασή μας από το κατάλημα στο οποίο μας οδήγησε η αμαρτία, ώστε να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα μας κατάσταση. Γι' αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι το πλέον χαρμόσυνο και τόσο επιδοτόρο άγγελμα της ιστορίας. Συνεπώς, όταν αποδίδουμε στα Χριστούγεννα το πραγματικό τους νόημα και όταν τα εορτάζουμε όπως πρέπει, δηλαδή πνευματικά, τότε επιτυγχάνεται και ο μέγας σκοπός της συνανθρωπίσεως του Θεού, δηλαδή η ένωσή μας με Αυτόν, η θέωσή μας και καταργείται το έργο του διαβόλου, ακυρώνονται τα σκοτεινά σχέδιά του, απομονώνεται ευχάριτα από τη ζωή μας. Είναι επόμενο λοιπόν, όπως ο διάβολος πολέμησε του Χριστού τη γέννηση ως γεγονός, έτσι την πολεμά έκτοτε και ως εορτή. Πάρα πολλά έγιναν στο πέρασμα των αιώνων, που δεν είναι δυνατόν να εξιστορήσουμε. Θα αναφέρουμε μόνο ένα από αυτά, την χειρότερη πολεμική όλων, την εκοσμίκευση των Χριστουγέννων. Πρόκειται για εορτασμό και πνευματικό, όπως τον αναφέραμε, αλλά εντελώς κοσμικό. Έναν τρόπο που μεταβάλλει το μέγα υπερκόσμιο γεγονός σε εγκόσμιο και καθαρά ηλιστικό. Ούτε λόγος γίνεται για πνευματική προετοιμασία, δηλαδή νηστεία, μετάνοια, θεία λειτουργία, αλλά και έμπρακτη αγάπη, καλοσύνη, ελεημοσύνη και στοργή στον συνάνθρωπο για σκέψεις και αποφάσεις πνευματικές. Λόγος να γίνεται μονάχα για το ρεβεγιόν, τα φαγητά, τα γλέντια, τους χορούς, τα ξενύχτια, τα ταξίδια, τα δώρα, τις κατοπεξίες, τα πάσης μορφής θεάματα και διασκεδάσεις, τις κάθε είδους απολαύσεις και ειδονές. Όλα τους τόσο κοσμικά, όλα τους αντιπνευματικά, όλα τους πτυχές της ωραίας ζωής και όχι της ουράνιας ζωής που ζητά από εμάς ο Χριστός. Καμία σχέση με τον θεοπρεπή εορτασμό όπως τον ορίζει η Εκκλησία μας. Φτάσαμε να κατανοούμε πως έρχονται Χριστούγεννα από τις στολισμένες βιτρίνες των εμπόρων, από τα φωτάκια που αναβοσβήνουν στο μπαλκόνι του διπλανού μας, από κάποιες προσκλήσεις σε γεύματα και τα λεγόμενα εορταστικά προγράμματα της τηλεόρασης, δηλαδή από τις εκδηλώσεις του κόσμου. Οπότε μιλάμε για απολυτοποίηση της ύλης, για την άκρατη κοσμικότητα, για την απόρριψη κάθε πνευματικής πλευράς των πραγμάτων. Μιλάμε για Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τα υλικά αγαθά, με λογική και μέτρο και στο βαθμό που μας είναι απαραίτητα, δεν τα απορρίπτουμε βέβαια. Λοιπόν, ας προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για τα πνευματικά Χριστούγεννα. Μας είναι απαραίτητη η ευρωσύνη τους. Αυτό το προάγγελμα της ουράνιας βασιλείας. Αυτή η απόδειξη ότι μέσα μας ο Χριστός γεννήθηκε. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην φετινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ενορίας μας. Η σημερινή γιορτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Εδώ κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα κάλαντα θα αποδώσουν για πρώτη φορά από κοινού η χοροδία της ενορίας μας με χωράκι την Κατερίνα Μητροπάτη και η χοροδία του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως μας
με χωράφι την κυρία Έλλη Παπαλιονάκη. Να ευχαριστήσουμε και τις δύο χοροδίες για την παρουσία και τον κόπο τους, αλλά όλους ιδιαιτέρως στην Ιερά Μητρόπολη μας, στο πρόσωπο του Πανοσολογιωτάτου, πρωτοσυγγέλου μας πατέρα Δαμασκηνού, που παρά το βαρύ πρόγραμμά του, μας θυμάει και μας μαυρίνει σήμερα με την παρουσία του, που έδωσε ευχή και ευλογία για τη συμμετοχή της χοροδίας του πολιτιστικού κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Στο δεύτερο μέρος, θα παρακολουθήσουμε το θεατρικό έργο «Το Άστρο των Χριστουγέννων», μια καινούρια προσπάθεια της διασύστατης ομάδας θεάτρου που δημιουργήθηκε στην ενορία μας. Να ευχαριστήσουμε τόσο τους συντελεστές όσο και τους ηθοποιούς έναν-έναν ξεχωριστά, οι οποίοι διάθεσαν πολύ χρόνο αλλά και κατέβαλαν πολύ κόπο για αυτό που θα δούμε αμέσως τώρα. Να πούμε ότι όλοι έχουν ένα κοινό σημείο, την αγάπη τους για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Μαζί με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές θα ήθελα να ευχαριστήσω ονομαστικά και τον κύριο Μανούσο Τζακαράκη, ο οποίος υλοτέχνησε αφιλοκερδός στο καρότσι του Λίφτου, και τον Σπάρο Λιδιάκη για την ηχοτεχνική και όχι μόνο υποστήριξη του θεάτρου. Επίσης να παρακαλέσω να τους κρίνουμε ποιητός, αφού πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενους κατά το πλήστο ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες ηθοποιούς. Τέλος, να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Δαμασκηνό και το καινούριο έτος να τον βρει πίσω στη Μητροπολική του Περιφέρεια και στα ποιματικά του καθήκοντα. Για όλους εσάς με τις οικογένειές σας, καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο, καρποφόρο και μετανία του έργου νέο έτος 2013. Με ευχαριστώ.
Boom, boom, boom.